και αφού σας ευχαριστήσω εξαιρετικά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, για τα μηνύματά σας και κυρίως για το πνεύμα που διακατέχει όλους και είναι η μεγάλη μας παρηγοριά και η δύναμη, θέλω να σας παρακαλέσω, να σας καλέσω να συναντηθούμε την Δευτέρα, όπου θα κάνω ανακοινώσεις στην Ένωση Συντακτών. Είστε όλοι καλεσμένοι τη Δευτέρα το μεσημέρι, στις 12 η ώρα. Και τώρα, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή, θα αφιερώσουμε το τελευταίο μας μέρος αυτής της εκπομπής, της Σαββατιάτικης εκπομπής, στους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μια εξαίσια ποιητική μνωδία είναι οι χαιρετισμοί που ξεκίνησαν να ψάλλονται κάθε Παρασκευή. Ο ύμνοδος μας προτρέπει να ταινίσουμε και να σπουδάσουμε και να μελετήσουμε τον παράδοξο, τον υπερφυή και θαυμαστό τόκο της Θεοτόκου Παναγίας. Να τον αντικρίσουμε, λέει, αυτό το γεγονός όχι με φιλοπερίεργη και διερευνητική δυσπιστία, αλλά με θαυμασμό και ευχαριστιακή έξαρση. Έτσι ώστε η παραδοξότητά του, αυτού δηλαδή του γεγονότος, μια παρθένος, να φέρνει ένα παιδί στον κόσμο και μάλιστα το θεάνθρωπο, αυτό το θαυμαστό μεγαλείο, λέει, να γίνει αφορμή και δύναμη για να μπορέσουμε και εμείς να ξεφύγουμε από την μάταιη τύρβη και την βιωτική μέρημνα, για να μπορέσουμε να ανέβουμε λίγο ψηλότερα, που λέει και ο ποιητής. Ακούσαμε τον μακαριστό Χριστόδουλο να ψάλλει «Ξένων τόκων ειδώντες». Με το στίχο αυτό ο ύμνοδος δεν μας προτρέπει απλώς να σπουδάσουμε τον παράδοξο τόκο της Θεοτόκου, αλλά μας χαράζει και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν πραγματικά ποθούμε να ατενίσουμε, λέει, το παράδοξο θαύμα της συγκαταβάσεως του Θεού, τότε μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Η αποστροφή μας από την μάταιη ενασχόληση της καθημερινότητας και να προσπαθήσουμε να περάσουμε από τα κοσμικά στα υπερκόσμια. Η φυγή μας, θα έλεγε κανένας, από την Αίγυπτο των παθών και της δουλείας και η κοπιαστική πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ της ελευθερίας και της χάριτος. Αυτή τη φυγή μας από τον κόσμο έρχεται να μας προτρέψει να ακολουθήσουμε, γιατί μέσω αυτής θα κερδίσουμε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι συνοδοιπόροι, πολιορκημένοι αλλά ελεύθεροι Έλληνες αυτής της εκπομπής, οι χαιρετισμοί που κάθε Παρασκευή βράδυ ψάλλονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα γραμμένο τον 6ο αιώνα και μιλάει στην Παναγία και της λέει επένους, της λέει ευχαριστίες, της λέει προσευχές. Οι χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή με πανέμορφα λόγια όλες τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για τον Χριστό, την ανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητά της, την αγιότητά της κλπ. Αλλά επίσης οι χαιρετισμοί κάνουν λόγο και για τον αγώνα του ανθρώπου στον κόσμο αυτό και την αγωνιώδη του προσπάθεια να περάσει στην αιωνιότητα και στη θέωση. Ποιητής των χαιρετισμών είναι μάλλον ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και ανήκει στο είδος κλασικής μουσικής του Βυζαντίου που λέγεται κοντάκιο. Έχει 24 στροφές, οίκους, οι οποίοι αρχίζουν με τη σειρά από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Άγγελον πρωτοστάτην και καταλήγει ο πανίμνητε μήτερ στο ωμέγα. Στο μέρος αυτό της εκπομπής θα μιλήσουν οι καλεσμένοι μας και θα μας πούν αρκετά ενδιαφέροντα γύρω από την ακολουθία των χαιρετισμών. Προσωπικά θα ήθελα να σας θυμίσω πως τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινούπολης σώθηκε από την επίθεση των Αβάρων μετά την παρέμβαση της Παναγίας, όλοι μαζεύτηκαν στην Αγία Σοφιά και έψαλαν όρθιοι τον ύμνον αυτό και από τότε ονομάστηκε Ακάθιστος Ύμνος. Από τότε η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία ψάλλει τους χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ τις 5 πρώτες εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Υπάρχει όμως
και μια παλιά αρχαία καλή συνήθεια που την κρατούν ακόμα πολλοί Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέσα στους αιώνες και σήμερα. Αρκετοί συνηθίζουν να διαβάζουν τους χαιρετισμούς κάθε απόγευμα ή κάθε βράδυ αντί για άλλη προσευχή. Αυτοί που έχουν την καλή συνήθεια να το κάνουν αυτό μας λένε ότι έτσι ο νους ξεκουράζεται και προσεύχονται κυρίως με την καρδιά τους. Μου έλεγε η μανούλα μου η κυρία Αφροδίτη, διαβάζοντας τους χαιρετισμούς παιδάκι μου, δεν απασχολούμαι να φτιάξω εκείνη την ώρα τα λόγια που θέλω να πω στο Θεό, στην Παναγία. Άλλωστε η Παναγία και ο Πατέρας μας ξέρουν ακόμα καλύτερα από μας τι θέλουμε, τι ανάγκες έχουμε. Δεν είναι ανάγκη να τους το πούμε εμείς. Ξέρουν τι θέλουμε, ξέρουν τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Ίσως τώρα να λέτε και τι να κάνουν οι προσευχές και οι χαιρετισμοί σε αυτούς τους δύσκολους μνημονιακούς καιρούς που ζούμε. Εμείς θέλουμε από το Θεό να μας δώσει έτοιμες, μαγικές λύσεις, ώστε να είναι ο εαυτός μας ευτυχισμένος μέσα από τις επιθυμίες του. Οι χαιρετισμοί, φίλες και φίλοι, μας προβάλλουν ένα άλλο πρότυπο, ένα άλλο μοντέλο που φέρνει την όντως χαρά, τη ζωή της Παναγίας μας, όπου νους και καρδιά παλεύουν να βρουν την ωριμότητα, να βρουν και να αφαιθούν στο φως και όχι να εξουσιάσουν τους άλλους. Μας καλεί λοιπόν αυτή η ακολουθία μέσα από αυτά τα χαίρε που κάθε Παρασκευή ακούγονται να απευθύνουμε και εμείς τα δικά μας χαίρε, αλλά προπαντός να βρούμε το δικό μας το δρόμο της παντοτινής χαράς. Ζούμε σε ένα σκοτάδι και φως στο τούνελ δεν φαίνεται. Είμαστε βυθισμένοι στο σκοτάδι της απελπισίας για τα προβλήματά μας, τα οποία αυξάνουν αντί να ελαττώνονται. Το σκοτάδι φέρνει τη μοναξιά και η μοναξιά είναι σήμα κατά τεθέν στη ζωή και την εποχή μας. Στους χαιρετισμούς ψάλλουμε και αναφωνούμε «Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα». «Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα». Δηλαδή χαιρετίζουμε, καλωσορίζουμε το φως που γέννησε η Παναγία μας, γιατί αυτό είναι το μόνο ικανό να διαλύσει το σκοτάδι, χωρίς να θέλουμε όμως ταυτόχρονα, λέει ο ποιητής, να διδάξουμε κανέναν. Την εμπειρία του φωτός την αφήνουμε στον καθένα χωριστά. Αφήνουμε το ίδιο το φως να μιλήσει στον καθένα χωριστά στις ζωές των άλλων. Αφού λοιπόν η παρουσία του φωτός γεμίζει ελπίδα, όσους θέλουν να μην μείνουν στο σκοτάδι είναι μια ευκαιρία. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Γιατί το φως διαλύει τη μοναξιά, δίνει ελπίδα, δίνει χαρά. Δίνει την αλλιώτικη πρόπτικη στην πορεία της ζωής μας. Αυτή τη γλυκιά εμπειρία μπορεί όποιος θέλει να την κατακτήσει σε αυτή την αγωνιστική περίοδο που διανύει η Εκκλησία μέσα από την νηστεία, μέσα στην Μεγάλη Σαρακοστή και μέσα από αυτούς τους όμορφους, γλυκύτατους ύμνους, αυτούς τους χαιρετισμούς. Αυτή τη γλυκιά κουβέντα θα κάνουμε με τους καλεσμένους μας και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή ακούγοντας τον μακαριστό να ψάλλει γλυκύτατα τα χαίρε, να ψάλλει ο πολύ αγαπημένος μας Χριστόδουλος που τόσο πολύ μας λείπει σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους των μνημονιακών παγιτώνων. Φωτοδόχων λαμπάδα της εσκότη φανίσα, ορώμεν την Αγίαν Παρθένο. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν απαντάς. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα,
χαίρεως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνειδήσει. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λοιπόν, και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον Κώστα τον Κεφαλά. Κώστα, σε ακούμε. Θα ήθελα να συνδέσω την Επανάσταση του 21 με την υπέροχη ακολουθία των χαιρετισμών. Με ένα εξής περιστατικό. Διάβασα εχθές τον τύπο ότι οι μουσουλμάνοι επικοί, διότι πρόκειται περί επίκων στη Χρυσούπολη, απήτησαν να μην χτυπούν οι καμπάνες και η λειτουργία, αν θέλετε, να μην είναι εμφανής. Είναι στα ίδια πλαίσια που απήτησαν από τον κληρό, ο οποίος μοίραζε τα τρόφιμα, τα φαγητά, τους ζούσε και τους ήτιζε, να αφαιρέσουν το σταυρό γιατί τους ενοχλεί. Αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό, ναι. όχι πάνω σε αυτό. Και εγώ διάβασα και μάλιστα το πληροφορήθηκα από την ανακοίνωση του Δεσπότη του Αιγαίου, του Αμβρόσιου, ο οποίος είπε, το ακούσατε, λέει. Πήγε ο Ερυθρός Σταυρός και δεν πήραν τα τρόφιμα και είπαν ότι είναι βρωμερά και πώς αλλιώς το λένε, κάπως το λένε οι μουσουλμάνοι. Μολυσμένα. Μολυσμένα τέλος πάντων, γιατί είχε τον κόκκινο σταυρό που ξέρουν σε όλο τον κόσμο ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι το σήμα του Ερυθρού Σταυρού και προτίμησαν τώρα εδώ στην Ιδωμένη. Το ακούτε εσείς. Εσείς αλλά και οι άλλοι στο Μαξίμου, συγγνώμη Κώστα. Αλλά μου φάνηκε πραγματικά αυτό τόσο τρελό που ξέρω ότι μπορεί και να μην το πιστεύετε. Φύγετε, λέει. Αυτά είναι βρωμερά, λέει. Δεν τα αγγίζουμε. Γιατί είχε το σήμα του Ερυθρού Σταυρού. Ελά, Χριστέ και Απόστολε. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει αναιρείται ο πολιτισμός και οι θέσεις, οι πολιτικές και πολιτισμικές θέσεις τις οποίες έθεσε η Επανάσταση του 21. Απήτησαν επίσης να κατέβει η εικόνα της Παναγίας από το στάδιο της Χρυσούπολης. Στην Χρυσούπολη τους έχουνε. Ναι. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, έχει συμβεί στην Αγγλία. Σε πολλές κομιτείες ο Σταυρός πλέον απαγορεύεται στην Αγγλία. Γιατί? Για να μην προσβληθούν οι μουσουλμάνοι. Σας το λέω εγώ, όπως και ο Χρήστος Ογούδης που ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία, οι άνθρωποι δεν αφομοιώνονται. Υπάρχει τρίτη γενιά αυτή τη στιγμή στο Μάντσεστερ, στο Μονσάιτ και στο Ράσον Χρήστο, το θυμάσαι πολύ καλά, οι οποίοι τρίτη και τέταρτη γενιά κυκλοφορούν με τις πακιστανικές φουστανέλες. Κυριακό. Δεν αφομοιώνονται. Θα ήθελα, αν μπορείς, να κάνεις την δικιά σου την αναφορά στην ακολουθία των χαιρετισμών, είτε συνδυάζοντας με τα όσα ζούμε, είτε αναφερόμενος μόνο σε αυτά. Όμως, γεγονός είναι ότι ζούμε σε μια περίοδο τέτοια που δεν μπορεί να μην χτυπάμε την καμπάνα του συναγερμού στο τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε αύριο. Είναι γνωστό ότι
Και ο Καντάφη το είχε πει στην Ιταλία, νομίζω, που ήταν, ότι ο επιχειρείται ο εξισλαμισμός της Ευρώπης, γιατί ακριβώς όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, οι Ισλαμιστές δεν είναι αφομοιώσιμοι. Τώρα, όλο το υπόβαθρο και του Ισλαμισμού θα ήταν, αν δεν είχε άλλα καθεστώτα και άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο, θα ήταν παρόμοιο με τους παλαιότερες Μικράς Ασίας πριν ενσκύψουν εκεί οι Οθωμανοί και προηγουμένως οι Σελτζούκοι. Τι γίνεται τώρα στον ελληνικό κόσμο, όπως ξέρουμε, σχεδόν όλοι οι ψαλμοί, όλα τα χαιρετισμοί, τα δοξαστικά κτλ. Είναι με βάση τους αρχαίους ελληνικούς ψαλμούς, τους ύμνους. Είναι οι ίδιοι. Εάν διαβάσουμε και παραλληλήσουμε δηλαδή ορφικούς ύμνους, θα δούμε ότι είναι, παρομοιάζουν πάρα πολύ με το Πάτερ Ημών, με το ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, που ήταν ύμνος της Δήμητρας, ας πούμε. Όταν συγκροτήθηκε η Παναγία σαν Θεομήτωρ, τότε μεταπλάθεται στο χριστιανικό ελληνικό κόσμο, τον Ελληνοορθόδοξο συγκεκριμένα, μεταπλάθεται και ο ύμνος. Οι χαιρετισμοί λοιπόν είναι ελληνική ύμνη με βαθύτατη, μα πολύ βαθιά ιστορία. Και ερχόμαστε λοιπόν στο ότι αυτοί ακριβώς, το είχα πει και σε μια εκπομπή προπενταετίας, ότι έχουν σχεδιάσει οι εμμύριδες, οι πετρελαιάδες ή αυτοί, πώς θα εξισλαμίσουν μια ανόητη Ευρώπη που ψηφίζει ανθρώπινα δικαιώματα και για ανθρώπους, όπου τους χωρίζει ένα τεράστιο χάσμα πολιτιστικό. Πώς να αφομοιωθεί ο άλλος που λιθοβολεί τη γυναίκα επειδή στραβοκοίταξε ή κατέβασε το Φερετζέ? Είναι δυνατόν να αφομοιωθεί στην Ευρώπη? Εμείς θα γυρίσουμε πίσω. Αιώνες πολλούς, μεσαίωνα και πίσω. Τέσσερα χρόνια μετά την Εγύρα, τη μετάβαση, μάλλον την αρχή του Ισλαμικού ημερολογίου, είχαν έρθει οι Πέρσες και οι Άβαροι και πολλοί όρχες στην Κωνσταντινούπολη, και τότε ψάλλει, τότε υπερμάχο ή και πριν, αλλά τότε στα τείχη της Κωνσταντινούπολης με τον Πατριάρχη Σέργιο και τα γνωστά αυτά ιστορικά στοιχεία. Με είχε ρωτήσει ένας μαθητής μου ένα ερώτημα, το οποίο το απευθύνω και εγώ σε εσάς ή στους ακροατές μας, να μου πούν ποιος είναι ο εθνικός ύμνος του Βυζαντίου. Ο εθνικός ύμνος. Δεν το ήξερα. Και μου λέει, κύριε Λευθεριάδη, είδατε την υποδοχή που έκανε ο Φιντέλ Κάστρο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο όταν πήγε στην Κούβα? Όχι, λέω, δεν θυμάμαι αυτό. Ψάλλει ο ύμνος της Κούβας και ύστερα ο ύμνος τη υπερμάχου στρατηγόταν νικητήρια. Ούτε εγώ το είχα. Τρελάθηκα. Δεν είχα πέσει την αντίληψη μου. Και πράγματι και ο Μυριβίλης το γράφει ότι ο εθνικός ύμνος του Βυζαντίου είναι το τη υπερμάχου. Δεν το ήξερα καθόλου. Αυτό που ακούμε κάθε Παρασκευή στους χαιρετισμούς. Να λοιπόν κάτι που ίσως και πολλοί ακροατές μας, τηλεθεατές μας, να μην το ξέρουν, το άκουσα και πραγματικά ένιωσα υπερήφανος. Γιατί ένας τέτοιος ύμνος για την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγία Θεοτόκο, ψάλλει στην Κούβα, και προχθές ο Κάστρο δεν πήγε να υποδεχθεί τον αρχηγό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πήγε ο αδερφός, ενώ στον Πατριάρχη το δικό μας πήγε ο ίδιος ο Κάστρο και τον υπεδέχτη στο αεροδρόμιο, και τότε έγιναν αυτοί ήδη ακούστηκαν. Κύριε Πιερή, μας πιέζει ο χρόνος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα κεντρωθώ στη μορφή κατά αυτά που είπα προηγουμένως. Υπάρχει ένας άξονας στους Δελφούς. Άφησε τους Αϊτούς, συναντήθηκαν στους Δελφούς από τα πέρατα της Οικουμένης. Ο ελληνισμός σαν πολιτιστικό φαινόμενο είναι ένας άξονας κοσμικός και στην ιστορία δρά έτσι. Δεν έχει σημασία ποιος το παίρνει, σημασία έχει ποιο είναι η καθαρή του μορφή. Η καθαρή του μορφή είναι σε αυτό το χώρο, ο οποίος και φυσικά εκφράζει το ίδιο πολιτισμικό βίωμα που εκφράζεται στο μεγάλο πολιτισμό. Γύρω από αυτό επικεντρώνεται η ιστορία. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κλείνουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο άξονας έχει το καλό να μην είναι ούτε Δύση, ούτε Ανατολή, ούτε Βορρά, ούτε Νότος. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η αποτυχία του νεοελληνικού μορφώματος είναι βασικά η αδυναμία να καταλάβει ότι περισσότερο στη λαϊκή και δημοτική παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιζούσε από το κλασικό παρά μετά. Κύριε Ρωμάνε, είπα ένα παράδειγμα. Να πω κάτι ακόμα. Ναι, μια πρόταση ακόμα. Μια πρόταση γιατί ακόμα. Έχουμε μόνο δύο λεπτά ακόμα. Να μην καταχραστώ τότε το χρόνο. Να πω απλώς ότι πρώτα βρίσκουμε τον εαυτό μας,
περιλαμβάνοντας όλα από τα προομηρικά μέχρι τη δημοτική παράδοση, ενσωματώνοντάς τα πολύ εύκολα αν τα δουλέψουμε χωρίς να παίρνουμε δάνεια από εδώ και από εκεί. Κύριε Ρωμανέ. Εγώ να πω ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε μια πολύ κακή κατάσταση, διότι σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είτε ανατολική είτε δυτική, δεν έχουμε άμυνα των συνόρων. Και να σας πω τώρα ότι υπάρχουν κόμματα σε όλη, και κινήματα σε όλη την Ευρώπη τα οποία απαιτούν το έθνος να προστατευτεί από τη μουσουλμανική επιβολή σήμερα. Λέει λοιπόν τώρα ο Γκέρτ Βίλντερς, που έχει ήδη ένα πλειοψηφικό κόμμα στην Ολλανδία εναντίον της μεταναστευτικής επιβολής, λέει: «Στερήστε στους τζιχαδιστές τα ολλανδικά τους διαβατήρια. Κλείστε κάθε σαλαφιστικό τζαμί. Το Κοράνιο είναι εγχειρίδιο τρομοκρατών». Στη Σούρα 8, στίχος 60 λέει: «Ετοιμαστείτε να φέρετε τον τρόμο στις καρδιές των εχθρών του Ισλάμ». Στη Σούρα 4, στίχος 89 λέει: «Μην κάνετε φίλους τους απίστους. Αρπάξτε τους και σκοτώστε τους όπου τους βρείτε». Προειδοποιεί ο Βίλντερς ότι σε πολλές ολλανδικές γειτονιές προετοιμάζεται το Ισλαμικό κράτος. Και λέει: «Κύριε Γκώδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ουκίλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχεραν». Είναι φουνταμεταλιστικό αυτό. Ο ελληνισμός έχει μια παράδοση ποίησης. Η έκφανσή του είναι η ποίηση και οι χαιρετισμοί είναι θρησκευτική ποίηση. Και ο Χριστόδουλος σαν προσωπικότητα ήταν και ποιητής. Είχε μια συναισθηματική φόρτιση στο λόγο του και εξέφραζε όλα αυτά μέσα από έναν βαθύτερο ποιητικό λόγο, ο οποίος είναι και ουσιαστικός. Αυτά τα λέει και ένας ποιητής, γιατί ο Χρήστος Ογούδης, για όσους δεν το ξέρετε, αρκετές ποιητικές συλλογές έχει δημοσιεύσει. Και εγγράφησαν όλοι αυτοί οι χαιρετισμοί σε κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα συντονισμένα. Δηλαδή τότε γράφησαν, διότι είχαμε παρεμβάσει, όπως είπαμε, των Αβάρων, των Σαρακινών, των Αγαρινών, στη συνέχεια των Οθωμανών, και τώρα βλέπουμε αυτή τη συνδυαστική επίθεση, διότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζούμε είναι το πρόδρομο κύμα μιας τουρκικής εισβολής. Προσέξτε το. Είναι το πρόδρομο κύμα, και αυτό να το δουν οι Γριές με τα Μπιμπερό στα νησιά τους, γιατί είναι τα πρώτα τα οποία θα πέσουν στην Τουρκιά. Και όσο για αυτό που είπε ο Κώστας για τη Χρυσούπολη, εγώ έχω ζήσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στη Χρυσούπολη Καβάλας. Αυτό που λέγανε οι Τούρκοι Σαρίσα Μπάν, τα τρία τελευταία δημοτικού και τα τρία πρώτα του τότε εξαταξίου γυμνασίου. Η Χρυσούπολη έχει πόντιους. Έχει πάντα διαχρονικά δήμαρχο πόντιο, και οι άνθρωποι αυτοί είναι αγωνιστές, και εκεί δεν θα καλοπεράσουν όλοι αυτοί οι Ισλαμιστές. Διότι εκεί οι πόντιοι την υπέρμαχο στρατηγό την θεωρούν οδηγό μάχης, και όχι για να κλαίνε τις χαμένες πατρίδες σαν τον Ταλάρα που η Σμύρνη μάνα καίγεται. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα κλείσουμε και την καλύτερη καληνύχτα. Θα την ακούσουμε από το Χριστόδουλο της καρδιάς μας σε μερικά χαίρε προς την Παναγία. Καλό σας βράδυ. Φωτοδόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσα, ορώμεν την Αγίαν Παρθένο. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν απαντάς. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζει.
ποταμών. Χαίρε της Κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε Λουτήρ, εκπλήνων συνειδήσει. Χαίρε Κρατήρ, κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.